κάνω τη μεγάλη εβδομάδα μονονηστία. Μπράβο σε αυτούς που κάνουν 40 μέρες και κάνουν μια καλή αποτοξίνωση. Κατά τη θρησκευτική παράδοση, νηστεύεις και από το. Ερωτάω, εννοώ από όλα. Όχι απ' όλα. Εντάξει, είπαμε. Πολλοί λόγοι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ίσως είχατε κάποιο καβγαδάκι λίγο πριν βγείτε στον αέρα. Είχαμε καλεσμένη τη Λάουρα. Είχε τον πρώτο λόγο η Λάουρα, οπότε έπρεπε να μιλήσει περισσότερο. Αλλά καβγαδάκι και τα λοιπά δεν είχαμε. Όχι, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής όχι. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Πριν την εκπομπή ποτέ. Δεν θέλω να λέμε βλακίες. Ο κόσμος κάθε μέρα λέει το μακρύ και το κοντό του. Δηλαδή. Έλεος. Έχω σταματήσει να διαβάζω, έχω σταματήσει να ακούω. Δεν ισχύει τίποτα από όλο αυτό. Δεν έχω τσακωθεί. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά με το αγόρι μου, με τον σύντροφό μου. Σίγουρα, όπως όλα τα ζευγάρια, μπορεί να υπάρχουν στιγμές. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα. Είμαστε, δόξα τω Θεώ, όμως είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ τσακωμός έντονος κτλ. Όχι, τη συγκεκριμένη μέρα δεν είχαμε τσακωθεί, για να το πω και γενικά, αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πίσω. Πλέον και εγώ σκέφτομαι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, παλαιότερα ήμουν πολύ... Είμαι αυτή και δεν αλλάζω. Πλέον το έχω αλλάξει γιατί έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο ο οποίος θέλω να παραμείνει δίπλα μου και... Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ο καθένας μας και ο ένας και ο άλλος να κάνει ένα βήμα πίσω. Την εκπομπή σχολίασες πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Εσύ πώς αισθάνεσαι όταν πρέπει να σχολιάσουν εσένα? Τώρα πλέον για μένα είναι μια καθημερινότητα αυτό. Γιατί διαβάζω και διάφορα στα site που δεν ισχύουν, ότι αγοράζω σπίτια, κότερα, ξέρω εγώ, πλεκατοικίες, τέτοια πράγματα. Οπότε εντάξει. Και στην αρχή τα έπαιρνα λίγο κατάκαρδα, αλλά πλέον όχι, γιατί καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το σύστημα και γενικά όλος ο χώρος. Να σου πω αλήθεια, δεν θυμάμαι αν όντως με έπιασε, γιατί είναι stop καρέ, όπως κάνει την κίνηση του χεριού έτσι και έπιασε ότι καλά με πιάνει, ή όντως με έπιασε. Αλλά και να έγινε αυτό, εντάξει ρε παιδιά, δύο νέα παιδιά είμαστε, προχωράμε στο δρόμο, αγκαλιαστήκαμε, δεν κάναμε για κάτι το τρομερό, εντάξει. Πιστεύω όλοι το έχουν κάνει αυτό. Δεν είναι κάτι το κακό. Δηλαδή δεν κλέψαμε εκκλησία. Δύο ερωτευμένα παιδιά είμαστε. Δεν κάναμε και κάτι. Κάνουμε ανακύκλωση τώρα και είναι τελείως χαζό όλο αυτό. Έχω απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι είμαι άνθρωπος και στεναχωριέμαι. Αν δεν στεναχωριέμαι θα είμαι ανέστητη. Ανέστητη δεν είμαι. Αλλά τα προσπερνάω. Ξέρεις, είναι στιγμιαία που μπορεί να με ενοχλήσω και να με στεναχωρήσω, αλλά μετά δεν χαμπαριάζω. Όλα καλά είναι. Γιατί να κρύψω το ότι είμαι καλά με τον σύντροφό μου, είμαι καλά. Αυτό. Και δεν φοβάμαι ούτε μάτια ούτε τίποτα. Είμαστε καλά.